Για την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη, μίλησε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Κομωτινής, Κωνσταντίνος Τσαρδακλής, λέγοντας πως πλέον το κόμμα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ενωμένα την κυβέρνηση χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όπου βγήκε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Οπότε η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γραμματέα τον Λευτέρη Αυγενάκη και προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι για την επόμενη μέρα. Όλοι μαζί δεν έχουμε εσωκομματικά προβλήματα. Ένας είναι ο κοινός μας αντίπαλος, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Επιπλέον χαρακτηρίζει το επόμενο Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα ως μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, αν και η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την κυβέρνηση αφού, όπως είπε, σε διεθνές επίπεδο οι Έλληνες πρέπει να είναι ενωμένοι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Εμείς να ξέρετε ότι όταν υπάρχει κάποιος Έλληνας στο εξωτερικό, παίζουμε μπάλα με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, υποστηρίζουμε και στηρίζουμε την Εθνική Ελλάδος πάντα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ελπίζω να βρεθεί μία λύση για το καλό όλων μας. Αναφορικά με το ενδεχόμενο για εκλογές το καλοκαίρι, ο κύριος Τσαρδακλής είπε πως όσο παραμένει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τόσο τα πράγματα θα δυσκολεύουν, οπότε η χώρα πρέπει να προχωρήσει σε εκλογική διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Η ανάλγητη δυστυχώς κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδεικνύει κάθε μέρα ότι δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά, είτε στην οικονομία είτε στα εθνικά μας. Βλέπουμε τι γίνεται, τα ποσοστά ανεργίας ανεβαίνουν και όσο πιο γρήγορα οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές για να φύγει η κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο για τη χώρα.